Καλημέρα, καλό μήνα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εμείς είμαστε καλά και είμαστε στο μπαλκόνι μας γιατί σήμερα θα ψήσουμε, δεν θα βγούμε έξω. Όπως βγαίνουμε κάθε χρόνο, εδώ θα είμαστε, θα ψήσουμε και τώρα θα φτιάξουμε κοιτόνια πριν ο μπαμπάς αρχίζει να φτιάχνει τη φωτιά κτλ. Εμείς θα φτιάξουμε το στεφανάκι μας. Αυτό θα σας δείξω τώρα τι έχουμε πάρει χθες, τι έχουμε έτσι. Απλά πράγματα, μην φανταστείτε κάτι το περίεργο. Κάθε χρόνο κάναμε μαγριά λουλουδάκια, μαζεύαμε, πηγαίναμε έξω, μαζεύαμε και μετά φτιάχναμε ωραία στεφανάκια. Φέτος θα κάνουμε αυτά που έχουμε στο σπίτι. Όπως σας είπα, χθες πήρα ένα στεφανάκι, αλλά δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσω. Την δεν μ' αρέσει και πολύ τώρα που το σκέφτομαι. Θα δούμε. Πάω να σας δείξω τι έχουμε και να ξεκινήσουμε τη τόνη. Εσείς θα το δείτε σε ένα γρήγορο ρυθμό. Εδώ έχουμε τα χρυσάνθεμα που μας έχουν περισσέψει. Θα τα βάλουμε τόσο έλφα ξεραφούν παιδιά και μετά. Δεν πειράζει, ας είναι αυτά, θα βάλω αυτά εδώ που είδα χθες στο ανθοπολείο με τέτοια έφτιαχνε ο κύριος, αλλά μου είπε αύριο θα έχει, δεν είχε άλλα τέτοια. Επίσης κόψαμε χθες όλη αυτή την πρασινάδα. Δεν ξέρω αν θα βάλω από τα κόκκινα τους κρίνου, τα κρινάκια, πώς λέγονται αυτά. Θα σκεφτώ, θα δούμε στην πορεία, αν δεν θα μας φτάσουν αυτά θα βάλουμε και από τα άλλα. Ναι Τόνια? Ναι. Εδώ η Τόνια κάνει story στο Instagram. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε μόλις τελειώσουμε το στεφανάκι μας, ναι? Ναι. Έτοιμο το στεφανάκι μου, να το αυτό μου βγήκε, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Με τα λούδια που είχαμε στο σπίτι, χωρίς πολλά έξοδα, χωρίς πολύ κόπο, βγήκε ένα ωραίο φανταστικό πρωτομαγιάτικο στεφανάκι.
Να το, εδώ το κρέμασα και το χρόνο, παιδιά, να είμαστε καλά. Αυτό. Εδώ θα ψήσουμε σήμερα αυτά. Λουκάνικα, είναι ένα λουκάνικο καυτερό και το άλλο είναι με πράσο. Επίσης θα ψήσουμε 4 χοιρινές μπριζόλες που είναι λαιμού, χωρίς κόκαλο είναι. Και εδώ έχω μαρινάρι κοτόπουλο, εδώ με μαϊονέζα, σκορδάκι, μπαχαρικά κτλ. Αυτά σήμερα. Επίσης έχω βάλει στο φούρνο και πατάτες, ξεροψημένες να κάνουν, τις έχω κάνει με ένα διαφορετικό τρόπο σήμερα, θα σας δείξω μετά το αποτέλεσμα. Εδώ περιμένουμε να γίνει η φωτιά για να ψήσουμε. Εγώ με την κουζίνα είμαι φουλ έτοιμη. Έχω φτιάξει τις σαλατούλες μου, έχω βάλει τις πατάτες σχεδόν είναι έτοιμες και αυτές θα τις βγάλω. Περιμένουμε τα κρέατα να γίνουν για να κάτσουμε να φάμε, να το γιορτάσουμε. Εδώ είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Βασικά μόνο λουκάνικα έχει ψήσει ο μπαμπάς. Εγώ είμαι έτοιμη. Πατατούλες. Εδώ για σαλάτα έχω κόψει λαχανικά σκέτα και έχω φτιάξει και αυτή εδώ τη σαλάτα με μαρούλι, κρεμμυδάκι και άνηθο, όποιος ό,τι θέλει. Από εκεί έχουμε πιτούλες και εκεί ο μπαμπάς ψήνει ακόμα. Το χαρτί αυτό να το πάρω από εδώ. Εντάξει, Ανδρέα, τα καταφέρνεις? Τι μα, πρώτη φορά είναι. Τόνια, τι τρως? Ούτε πρώτη, ούτε τελευταία. Πίτα, ναι. Ωραία, περνάμε. Τέλεια, μια χαρά. Εδώ τρώμε ήδη το λουκανικάκι, περιμένουμε τις μπριζόλες, μετά το κοτοπουλάκι. Τελικά αυτή, έτσι η πατάτα είναι πολύ νόστιμη. Δεν είχα ξαναφτιάξει εγώ έτσι. Την έχω βράσει πρώτα, μετά την έβαλα στο φούρνο. Έβαλα μπαχαρικά, πάπρικα κτλ. Είναι πολύ νόστιμη. Εμάς μας αρέσει. Μπορεί σε κάποιον άλλο να μην αρέσει έτσι. Εδώ, καλοπερνάμε, ναι. Μετά θα μας λείπει, αν θα μπούμε στη ρουτίνα δεν θα έχουμε χρόνο να κάνουμε έτσι και θα μας λείπει όλο αυτό. Θα βρούμε χρόνο. Να βρούμε, εντάξει μπαμπά, αφού το λες εσύ, εντάξει. Εδώ η Τόνια ψήνει το κοτόπουλο, είδατε. Πολύ καπνό βγάζει η Τόνια, κάτι δεν πάει καλά. Όχι, όλα πάει καλά. Καλά όλα πάει. Καλό σου ψήστης, πρόσεχε παιδί μου, μη σου πέσουν. Τι κοιτάς από κάτω, Τόνια. Έτσι κοιτάνε. Ναι. Παιδί μου από κάτω, αν ψήφικε. Ναι. Ναι. Το γυρίζεις για να δεις αν ψήφικε, Τόνια. Ναι, κοιτάξτε εδώ, ψήστη. Τι, εντάξει. Εντάξει είναι, όλα τα καλά, κρέπες. Όλα good. Ε? Θα παγιάσω και τις κρέπες. Εύκολα είναι. Ναι, ναι. Είδες, έτσι γίνεται η δουλειά. Έτσι γίνεται η ντουλίτσα. Να το εδώ το κοτοπουλάκι. Μοσχοβολά, παιδιά, όλη η γειτονιά. Βέβαια, όλοι σήμερα ψήσανε τριγύρω μας. Δεν ξέρω σε εσάς που μένετε και πώς είναι τα πράγματα. Σε εμάς όλοι ψήνανε σήμερα. Όλοι, όλοι. Εκεί, όλοι ψήνανε. Εδώ το κοτοπουλάκι. Εδώ και ο δεύτερος ψήστης μας. Πώς πάνε τα πράγματα, Βασίλη? Καλά, τα φάμε. Τέλεια, πίνασα. Γελάει ο Ανδρέας. Έχεις σκάσει, λέει, και πίνασε. Τελειώσαμε το φαγητό μας, φάγαμε, σκάσαμε και τώρα τα παιδιά πήραν να φάνε ζελεντάκια. Έχω ένα περίεργο ζελέ. Έχουμε και ένα γλυκάκι στο ψυγείο, είχα φτιάξει εγώ χτες. Σαν τορτίτσα, κάτι έτσι, ένα μικρό. Δεν ξέρω, δεν θέλουν τώρα τα παιδιά να φάνε. Φάνε μετά, ναι. Ωραίο το ζελέ, ντροσερούλικο, ε. Και εγώ πήρα ένα κίτρινο να φάω σαν της Τόνιας. Α, όχι, το δικό μου είναι πιο πορτοκαλί, κοίτα. Είχα βάλει και κόκκινο λίγο μέσα. Το Βασίλη είναι πορτοκαλί, πορτοκαλί, γιατί είχα βάλει πολύ κόκκινο μέσα. Καλή όρεξη, παιδιά. Ευχαριστούμε. Τώρα, παιδιά, χαζεύαμε το TikTok της Τόνιας. Γιατί έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι με το Βασίλη. Ο Βασίλης έχει πολύ πλάκα όταν κάνει βιντεάκι με την Τόνια στο TikTok. Μας αρέσει πολύ και πάνε πολύ καλά τα βίντεο με τον Βασίλη, ναι. Και τώρα βλέπουμε το ποιο βίντεο είναι πιο δημοφιλές στη Τόνια, ποιο έχει περισσότερες προβολές, είναι το με το κορονοϊό που κάνανε με τον Βασίλη. Ο κορονοϊός, παιδιά, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα, ναι. Κακό πράγμα. Να προσέχετε τις ζωές σας. Και τις ζωές των αγαπημένων σας. Πώς μπορούμε να το βγάλω? Βασίλη, πού βάζουμε το αντισεπτικό? Παντού. Στα χέρια. Μόνο στα χέρια. Τόνια, πώς να το βγάλω αυτό εδώ? Επίσης, πολύ καλά πήγαινε. Όχι τη φάτσα. Μη φωνάς, παιδί μου. Και τα άλλα. Πολύ καλά πήγαινε βίντεο της Τόνιας με ευχαριστώ.
ούτσα ζήτω, ούτσα μικρό. Καλά το πήγε αυτό με την εφηφόδη. Και τα πρόβλημα. Έχει κάνει τόσο ωραία βιντεά και αυτό πήγε τέλεια. Τραγουδίστρα, ε, φωνάρα. Εγώ είμαι αυτή. Κοιτάξτε τη μαμά. Δεν φαίνεται. Δεν μπορεί να μάθει. Δεν μπορούν να με δουν έτσι, Βασίλη. Πρέπει να φαίνομαι. Να τη μαμά. Περίμενε. Κάτσε στη θέση. Κίμη. Κάτσε. Γύρισε το. Να με. Γεια σας. Έλα εδώ. Γεια σας. Κάτσε στη θέση. Πώς δεν με κουνιέμαι, τι είμαι. Μα κοίτα, όταν κουνάω το κεφάλι. Εσύ είσαι αυτός. Γιατί είμαστε παιδί μου, δεν άλλαξα. Δεν άλλαξα. Περίεργοι φωνάζουν όλοι σήμερα. Ο ένας εκεί, ο άλλος εκεί. Κάποιος ρώτησε αν η Τόνια είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας. Τι είσαι. Τι είσαι. Πες μας, κάτσε να βάλω την κάμερα έτσι και εκεί. Αριστερόχειρας. Η Τόνια είναι δεξιόχειρας. Ο Βασίλης είναι... Αριστερόχειρας. Αριστερόχειρας. Ναι, Βασιλάκο. Τι σε χαλάει τον δεξί. Να σας πω. Τι σε χαλάει τον δεξί. Τι σε χαλάει τον δεξί. Γιατί τρως με το αριστερό. Πιο ευχάριστο είναι να τρως με το δεξί, να γράψεις με το δεξί. Τι σαν άποτος. Κάθε άνθρωπος γεννιέται με το δικό του τρόπο. Γεννιέται με το δικό του τρόπο. Να, ωραία, να σε ρωτήσω τώρα. Μαμά, τι δεν σ' αρέσει το αριστερό χέρι, γιατί τα κάνεις όλα με το δεξί. Γιατί όλοι είναι με δεξί. Όλοι. Αυτός εδώ τι είναι, γιατί με το αριστερό. Όχι, πλάκα κάνω. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Λοιπόν, μια χαρά είναι και αυτοί που γράφουν με το δεξί και αυτοί που γράφουν με το αριστερό. Απλά όταν ήμασταν εμείς προσωπικά παιδιά, μας μαθαίνεται και στο παιδικό και στο σχολείο κάποιο τρόπο να αλλάξουμε τις συνήθειες, να αλλάξουμε το εαυτό μας, να το πούμε έτσι. Ότι πρέπει να γράφουμε όλοι με το δεξί, οπωσδήποτε. Αυτό είναι. Τι ήταν αυτό, Βασίλη. Βασίλη. Έλα, Βασίλη. Τι ωραία που το έβαλες. Πιο κάτω, παιδί μου. Εκεί. Τώρα ετοιμαστήκαμε, παιδιά, και πάμε να τραβήξουμε το βίντεο. Η Τόνια να βρειάζει, δεν μπορεί να φτιάξει το μαλλί. Πάμε να φτιάξω το μαλάκι. Της φτιάξω ένα ωραίο κοτσάκι. Όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι όλα έτοιμα. Είχαμε σκεφτεί εδώ και αρκετές μέρες να κάνουμε αυτό το βίντεο, αλλά δεν το καταφέρουμε ούτε χτες ούτε προχτές. Γι' αυτό σήμερα επιτέλους βρήκαμε το χρόνο, το κουράγιο, την όρεξη και πάμε να το τραβήξουμε. Έτσι, θα βγει στο κανάλι της Τόνιας αύριο, πριν από αυτό λογικά από το vlog. Όποιος ακόμα δεν το έχει δει, περάστε, δείτε το. Είναι πολύ αστείο. Εδώ μόλις τελειώσαμε το βιντεάκι μας. Εδώ βλέπετε πόσα ποτά. Αυτό πρέπει να τα χύσουμε. Ωραίο το βίντεο ήταν, ε? Ναι. Σας άρεσε? Καλό. Γελάσαμε το πολύ. Το σέλινο ήταν τέλειο. Το σέλινο έχει εδώ κάτι σέλινο, παιδιά, βρωμάει, πω πω. Ποιο είναι, μισό λεπτάκι, ποιο είναι αυτό να το δείξω. Ναι, εντάξει, εκεί, εδώ, στο μπουκάλι, ποιο είναι. Όχι, σκέτο είναι καλό. Αυτό εδώ. Είναι χάλια, μυρίζει, το έχουν βάλει παραπάνω σέλινο και μυρίζει αηδία. Το σκέτο είναι καλό. Καλό είναι. Το ανακατεμένο. Δεν ξέρω, εμένα μου μυρίζει. Να το... πολύ σέλινο. Ασύ, τι έγινε, πιάστηκες? Ναι, λίγο. Έκατσα να κάνω μοντάζ στο βιντεάκι της Τόνιας, αυτό που μόλις τραβήξαμε, εδώ. Είμαι έτοιμη να συνεχίσω, να το τελειώσω για να σας το αναβάσω αύριο, να το βλέπετε. Θα είναι πολύ ωραίο challenge. Μόλις τελείωσε το μοντάζ στο βιντεάκι της Τόνιας και τώρα θα... ξέρω αν θέλουν τα παιδιά να φάνε κάτι. Η Τόνια μιλάει με την ξαδέλφη της από την Ουκρανία στο Viber. Ο Βασίλης κάθεται, βλέπει τηλεόραση. Θέλεις να φας? Γιούρτι με μέλι. Να φας γιούρτι με μέλι. Εντάξει, ό,τι θέλεις. Αυτό θα πάω να το άλλο του Βασίλη γιούρτι με μέλι. Βγήκα τώρα στο μπαλκόνι. Κάθεται και ο Ανδρέας εδώ δίπλα μου. Είναι πολύ ωραία έξω. Έχει έτσι μια ντροσούλα. Δεν έχει κρύο. Είναι έτσι πολύ ευχάριστα. Κάθισε ευχάριστα. Τέλεια. Καλοκαιράκι έρχεται, παιδιά. Μ' αρέσει.